το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι ενδεχομένως να ζητηθεί να εφαρμοστεί νωρίτερα η μείωση του αφορολόγητου. Θα έρθει νωρίτερα τελικά, κυρία Υπουργέ? Δεν θα χρειαστεί να έρθει. Δεν θα χρειαστεί να έρθει, γιατί έχουμε αποδείξει όλα τα τελευταία χρόνια, τα τρία χρόνια που είμαστε στην κυβέρνηση, ότι έχουμε καταφέρει να πιάσουμε τους στόχους, έχουμε φέρει υπερπλεώνασμα. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε και τα κοινωνικά μερίσματα τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν θα χρειαστεί να έρθει, έτσι μας λέγανε και για τον κόφτη. Θα έρθει ο κόφτης. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή, ή μπορεί να διαπραγματευτεί και αυτό η κυβέρνηση? Αυτό θα το δούμε από εκεί και μετά. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να συζητάμε σήμερα. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή. Μπορεί να μην έρθει το 18, αλλά. Το 20. Είναι ψηφισμένο για το 20. Ναι. Αλλά το 19 δεν θα έρθει, γιατί οι στόχοι του 18. Και ο προϋπολογισμός του 2018 είναι στημένος με αυτόν τον τρόπο που θα οπωσδήποτε θα πιάσουμε τους στόχους. Άρα βάσει συμφωνίας πάμε στο 2020 η μείωση του αφορολόγητου. Εκείνη η συμφωνία. Νωρίτερα αποκλείεται, το αποκλείεται. Το αποκλείω, γιατί θα πιάσουμε τους στόχους. Και εκεί διαπραγματεύσιμο ενδεχομένως για τη μείωση. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι θα πιάσουμε τους στόχους. Ο προϋπολογισμός του 2018 δομήθηκε με αυτή τη μορφή ακριβώς για να μην έχουμε κάποιες τέτοιες συνέπειες. Υπάρχουν και άλλες φήμες τώρα για την εξίσωση του φόρου του ντίζελ με τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, ναι, ουσιαστικά. Δεν ισχύει αυτό. Έχει γραφτεί πάρα πολλές φορές. Μου δίνετε την ευκαιρία να το επιβεβαιώσω σε όλους. Δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει πρόθεση τέτοια. Καμία. Δεν ξέρουμε πώς είχε βγει σε δημοσιεύματα. Επίσης, οι επιστροφές, επειδή έχουμε και τις αγροτικές κινητοποίησεις, οι επιστροφές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή από τις υπηρεσίες. Ήδη με κάποια ερώτηση που έχω κάνει στην ΑΔΕ και μου απαντήσανε το τελευταίο διάστημα. Από τα μέσα Φεβρουαρίου πιστεύω να είμαστε έτοιμοι για να. Μέσα Φεβρουαρίου ναι. Θα αρχίσουν να επιστρέφονται. Να γίνονται. Μάλιστα, επειδή ένα βασικό αίτημα. Τουλάχιστον θα αρχίσουν να γίνονται συμψηφισμοί με αυτά που οφείλουν και αυτοί που δεν έχουν οφειλές και να πάρουν. Υπάρχει περιθώριο να ικανοποιήσετε κάποια από τα αιτήματα των αγροτών σε σχέση με τα καύσιμα και αυτά που ζητάνε, μειώσεις και άλλες και αφορολόγητα και αυτά? Έχουν φορολογικό πακέτο διεκδικήσεων. Υπάρχει κάποιο περιθώριο στην κυβέρνηση να δώσει κάτι στους αγρότες? Ξέρετε, αν δείτε τα νούμερα με τη φορολογία των αγροτών, με το αφορολόγητο που τους έχουμε δώσει, είναι πάρα πολύ ψηλό αυτή που καλύπτονται, λέτε, μεγάλος αριθμός. Αλλά βάζουν και εισφορές όμως. Λένε ότι είναι και εισφορές και το φορολογικό. Οπότε είναι ένα κόστος μεγάλο. Από 30.000 και πάνω καθαρά κέρδη. Από εκεί και πάνω είναι πραγματικά που έχουν πρόβλημα και αγρότες, όπως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Αλλά γενικά η πλειοψηφία των αγροτών δεν έχει κάποιο λόγο. Η φορολογία, οι περισσότεροι είναι πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε πολύ μικρό κλήρο στην Ελλάδα. Εκεί. Έχουμε πολύ μικρό κλήρο. Mm-hmm. Και γι' αυτό και κάναμε και το αφορολόγητο στους αγρότες. Δεν το κάναμε τυχαία. Να πάμε τώρα στο θέμα που απασχολεί όλους τους φορολογούμενους. Είναι οι δηλώσεις, οι φορολογικές δηλώσεις. Πότε θα έρθουν φέτος? Κανονικά, όπως κάθε χρόνο. Με παρατάσεις, δηλαδή, με παρατάσεις δεν νομίζω να έχουμε. Θα πρέπει να. Άρα πότε θα αρχίσουν? Λογικά από τον Απρίλιο και μετά. Από τον και αφού θα έχουμε τις αντικειμενικές αξίες, θα αλλάξει κάποιος κάτι στον τρόπο πληρωμής, είτε του ένφια είτε των φόρων, φόρου εισοδήματος κλπ. Σχετικά με τις δόσεις. Όχι, δεν θα αλλάξει. Δηλαδή τρεις τριμηνιαίες δόσεις. Κανονικά η φορολογία εισοδήματος και ο ένφια, ανάλογα με το πότε θα βγάλουμε τον ένφια, τις δόσεις που είχαμε την προηγούμενη φορά θα κάνουμε και τώρα. Με τα τέλη κυκλοφορίας θα αλλάξετε κάτι, γιατί είναι το αγαπημένο μας θέμα. Δηλαδή τώρα όμως θα ξεκινήσει, θα λέμε, αλλάζουν του χρόνου τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν πρέπει να γίνει πιο δίκαιο. Ένα από τα ζητήματα που είχαμε την πρόθεση να τα αλλάξουμε φέτος και θέλαμε να κάνουμε αλλαγές. Αλλά ξέρετε, τα δημοσιονομικά μας δεν ήταν τέτοια για να μας το επιτρέψουν. Αν αλλάζουμε τα τέλη κυκλοφορίας, μπορεί να φέρνουμε το αφορολόγητο νωρίτερα. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα δεν είναι στις προθέσεις σας τώρα. Τώρα όχι. Από τον Αύγουστο και μετά θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Μάλιστα. Τώρα. Εκείνο που θα πρέπει να πω είναι ότι σίγουρα θα βγάλουμε τη δυνατότητα να έχουν τέλη κυκλοφορίας κάθε μήνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό άρα θα ισχύσει και φέτος. Και φέτος. Από πότε αυτό? Ακόμη δεν έχουμε κάνει κάτι. Ναι, γιατί αν είναι να πάει προς το τέλος του έτους. Στο εξάμεινο, όχι, δεν όχι, είναι. Συνήθως γίνεται από το, κοντά στο Πάσχα, εκεί, με το εξάμεινο, καλοκαίρι. Ναι. Άρα λοιπόν από τότε πιθανότατα θα υπάρχει δυνατότητα να πάρουν πινακίδες έστω και για ένα μήνα. Ακριβώς. Με αυτόν τον ηλεκτρονικό έλεγχο και στα τέλη κυκλοφορίας. Στα τέλη κυκλοφορίας, ναι, στα ανασφάλιστα. Θα γίνει. Θα γίνει γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δώσαμε μια δυνατότητα
την πρώτη φορά να μην έχουν, να μην τους το επιβάλλουν γιατί ξαφνιαστήκανε, αλλά θα γίνει. Φέτος θα εφαρμοστεί αυτό. Θα εφαρμοστεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος για τα ανασφάλιστα. Θα εφαρμοστεί γιατί πρέπει πραγματικά να γίνει. Υποχρέωση να είναι ασφαλισμένα, ναι, τα αυτοκίνητα ακόμη και αν δεν κυκλοφορούν, μας λέτε. Είναι κίνδυνος. Δεν το ξέρουμε ότι δεν κυκλοφορούν. Αυτό όμως, αν μπορέσει με κάποιος να σας αποδείξει, να πιστοποιήσει ότι δεν κυκλοφορεί το αυτοκίνητο, τότε δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει την ασφάλεια. Δηλαδή η ασφάλεια προφανώς με την παράδοση. Ναι, πλήρωσε, ας πούμε. Τη βρήκε την άκρη και πλήρωσε τα υψηλά τέλη κυκλοφορίας. Για να κρατάει τις πινακίδες σημαίνει ότι οπωσδήποτε. Να κλείσουμε και τα οικονομικά για να πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα που είναι ένα το θέμα. Σχετικά με τη φοροδιαφυγή. Ανακοινώθηκαν. Χθες τα είδαμε με τον Θάνο. Φοροδιαφυγή. Πιάσαμε εδώ γιατρό, πιάσαμε τον ανεπάγγελτο, πιάσαμε αυτό. Έσοδα μπαίνουν στο ταμείο. Η σπραξιμότητα δηλαδή όλη αυτή ή είναι μόνο επικοινωνιακό. Ναι. Εντοπίζουμε, φέρνουμε λίστες, κάνουμε αυτό. Ίσπραξη. Κερδίζει το κράτος. Ένα στοιχείο που μπορώ να πω είναι ότι τα έσοδα για το 2017, τα φορολογικά έσοδα γενικότερα, είναι πάνω από το στόχο, γύρω στα 700 εκατομμύρια. Πάνω από το στόχο, από τα έσοδα φοροδιαφυγής, έτσι. Όχι για τη φοροδιαφυγή, συνολικά. Για τη φοροδιαφυγή όμως, η σπραξιμότητα υπάρχει. Για τη φοροδιαφυγή υπάρχει κάποια σπραξιμότητα. Αλλά πού κολλάει. Αλλά έχουν τη δυνατότητα δικαστικά. Να τα δικαστήρια. Ναι, όμως κυρία Παπανάτσιου, το λένε αυτό και τα στελέχη του ΣΔΟΕ, τα στελέχη της φορολογικής διοίκησης, ότι πάνε να εφαρμόσουν, να εισπράξουν πρόστιμα και τελικά βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κουστοδία δικηγόρων, κυρίως από ανθρώπους που κάνουν πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή και πολλές φορές βρίσκονται και μπλεγμένοι να έρχονται αντιμέτωποι με τον νόμο. Πραγματικά αυτό έτσι πώς θα λυθεί. Κάτι που καταφέραμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να δώσουμε την θελούσα αποκάλυψη, να τη συνεχίσουμε με κάποιο τρόπο. Νομική κάλυψη αυτού του ανθρώπου στο δημόσιο παρέχει. Νομική κάλυψη στους ελεγκτές. Νομική κάλυψη στους ελεγκτές. Έχουμε σκοπό να δούμε νομοθετικά αυτό. Και για δικηγόρους. Επειδή έχω πολλά μηνύματα από εφοριακούς που λένε ότι έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Μας κάνουν αγωγές, μας κάνουν, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά μας. Και νομική κάλυψη θα δώσουμε. Άρα θα γίνει νομοθετική παρέμβαση για νομική κάλυψη. Υπάρχει νομοθετική. Μέσα στο χρόνο το. Μέσα στο χρόνο ίσως και πολύ γρήγορα. Ίσως και πολύ γρήγορα. Θα τους τη δώσουμε αυτή γιατί πραγματικά πρέπει να την έχουν όπως και να μην επιβάλλονται πρόστιμα μόνο για εντυπωσιασμό, κυρία Υπουργέ. Να φτάνουν να εισπράττονται. Πρέπει να βρείτε τα νομικά όπλα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα αντί να φτάνουν να βεβαιωθούν τα έσοδα, να μπορούν να τα πληρώνουν μειώνοντας μέχρι και 40% τις προσαυξήσεις. Αυτό, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα δώσει εφάπαξ τα χρήματα. Μάλιστα. Είναι κάτι, όπως είχαμε την εθελούσε όλο το προηγούμενο διάστημα, θα προσπαθήσουμε τώρα αυτό να είναι κάτι μόνιμο. Και πολύ σύντομα, κύριε Παπανάτσιου. Δηλαδή με το που ξεκινάει ο έλεγχος, παίρνει την ειδοποίηση για τον έλεγχο και θα καταλάβει ότι πρέπει να πληρώσει. Ναι, είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο χειρισμού του θέματος της ονομασίας της Πουγουδουμού από πλευράς της κυβέρνησης, έτσι ο Βάους άνοιξε το θέμα, αλλά και από τη συμπεριφορά του κυβερνητικού σας εταίρου. Γιατί ακούμε δηλώσεις του κυρίου Δημήτρη Καμένου που βάλει κατά του ΣΥΡΙΖΑ για το τι είναι και όλα αυτά. Είστε ευχαριστημένοι από όλη αυτή τη διαδικασία για το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα? Φυσικά και είμαι ευχαριστημένη. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός και αποδεικνύεται σε όλα τα διεθνή μέσα. Έχει κάνει ό,τι καλύτερο υπάρχει για να λυθεί το πρόβλημα του Μακεδονικού. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη πιστεύω ότι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα δούνε το συμφέρον της χώρας μας. Και φυσικά δεν πρόκειται η πρόταση που θα έρθει να είναι κάποια πρόταση που δεν θα τη θέλουμε όλοι μας. Και με αυτή τη λογική θα έχουμε μια συμφωνία. Πώς δηλαδή μπορούν να συγκεραστούν οι δύο απόψεις? Ο κύριος Καμένος λέει καμία αναφορά στον όρο Μακεδονία, κανένα παραγωγό της. Η θέση επίσημη της κυβέρνησης είναι άλλη. Ο κύριος Καμένος θα δει κάποια ζητήματα, πιστεύω, και θα. Μπορεί, λέτε, να επανεκτιμήσει τη στάση. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα και όλοι μας δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο το θέμα του ονόματος. Mm-hmm. Είναι όλα τα άλλα ζητήματα που πρέπει να δούμε. Κύριε Παπανάτσιου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας.